Μαρία. Πες το να βάζει την πάντα, να το. Έναρξη τελετής. Opening of the ceremony. Είσοδος της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων. Entry of the Athens Philharmonic. Είσοδος της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων. Entry of the Athens Philharmonic.
η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων. Μαέστρος, ο κύριος Δημήτρης Μίχας. The Athens Philharmonic. Conductor, Mr. Δημήτρης Μίχας. Ολυμπιακός ύμνος. Olympic Anthem. Είσοδος προθιέρειας και ιεριών. Τελετουργικό αφής της φλόγας. Entry of the High Priestess and Priestesses. Lighting of the Flame. Προθιέρεια, Ινό Μενιγάκη. Σε χορογραφία της Αρτέμιδος Ιγνατίου με τίτλο Καριάτιδες. Η μουσική σύνθεση είναι του Μιχάλη Μεσίνη. High Priestess, Ινό Μενιγάκη. Είναι κορεόγραφη by Artemis Ιγνατίου, entitled Καριάτιδες. Musical composition by Μιχάλης Μεσίνης.
και της ιδέας του φωτός. Στείλε τις ακτίνες σου και άναψε την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη της Ουτρέχτης. Και εσύ, Δία, χάρισε ειρήνη σε όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού αγώνα. Παράδοση της φλόγας στη λαμπαδιδρόμου Αλεξάνδρα Ψωμά, αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Κορασίδων. Handing over of the flame to the torch bearer Αλεξάνδρα Ψωμά, athlete of the Youth National Volleyball Team. Αφιλιχνίας από το μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Λαμπαδιδρομίας, κύριο Φώτη Καϊμενάκη. Lighting of the safety lamp by the member of the Hellenic Olympic Committee and member of the Olympic Torch Relay Commission, Mr. Fotis Kaimenakis. Χαιρετισμός του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και μέλους της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας, κ. Ισίδωρ Κούβελου. Address by the President of the International Olympic Committee Academy and member of the Olympic Torch Relay Commission, Mr. Ισίδωρος Κούβελος.
Mr. President of the Hellenic Olympic Committee, κύριε πρόεδρε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Mrs. President of the Organizing Committee of Youth Olympic Festival Utrecht 2013, distinguished guests, dear friends, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Παναθηναϊκός Stadium is once again welcome the European Olympic Youth Festival Organizing Committee delegates to give the 12th European Olympic Youth Festival the joy of having the torch of friendship, respect to difference, excellence, fair play, love for sport over to their homeland, and more specifically to the city of Utrecht. It will travel unfailing and strong to those sports venues that will host the games to fill the hearts of young athletes partaking in the games with hope and love. Το Ολυμπιακό Κίνημα, αγαπητοί φίλοι, στηρίζεται στους νέους. Σε αυτούς κυρίως απευθύνεται και με αυτούς κοιτάζει το μέλλον με ελπίδα. Ο Βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν, την επέτειο της γέννησής του, οποίου γιορτάζουμε φέτος, στήριξε με πάθος τη διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού στις νεότερες γενιές και η Ολυμπιακή παιδεία υπήρξε για αυτόν ο μοναδικός οδηγός για τη διάπλαση του νέου μέσα από την αρμονική καλλιέργεια σώματος και πνεύματος. Αυτόν ακριβώς τον σκοπό υπηρετούν οι αγώνες αυτοί που απευθύνονται στους νέους σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Οι νεαροί συμμετέχοντες θα αγωνιστούν όχι για μετάλλια και ρεκόρ, αλλά να εφαρμόσουν στην πράξη τις αξίες του Ολυμπισμού και να γίνουν οι αυριανοί πρεσβευτές του. Εμείς οι μεγαλύτεροι, οι υπηρέτες της ιδέας του Ολυμπισμού, είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε, να χειροκροτήσουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές τους, ελπίζοντας πως η συνολική παρουσία τους στους αγώνες θα γίνει παράδειγμα για όλους τους νέους της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. In the name of the Torch Relay Committee of the Hellenic Olympic Committee, I wish you a safe journey back to Utrecht and a very successful 12th European Olympic Youth Festival. Thank you very much. Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κυρίου Σπύρου Καπράλου. Addressed by the President of the Hellenic Olympic Committee, Mr. Spiros Kapralos. Your Excellency, Ambassador of the Netherlands, Mrs. President of the Organizing Committee, Mr. CEO, Mr. General Secretary of the Dutch Olympic Committee, εκπρόσωποι του ελληνικού έθνους, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί συνάδελφοι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, we welcome you today in sunny Athens to Panathinaik Stadium, the historic stadium which was constructed 2,500 years ago to host the Panathenian Games and later, in 1896, the first modern Olympic Games. 9 years ago, in 2004, during the Athens Olympic Games, this stadium hosted archery and the finish of the marathon races. The flame, which has just been lit in this unique monument of sport and Olympism, will enlighten in a few days the Youth Olympic Festival in Utrecht. The idea for the implementation of the Olympic Festival belongs to the President of the IOC, Dr. Jacques Rogge. It is founded on Baron Pierre de Coubertin's fundamental principles of the Olympic movement, aiming at a better, more peaceful world through the education of young people who are involved with sports. This event has been attracting more and more attention from the European National Olympic Committees as it offers to young athletes the opportunity to live a unique experience in an atmosphere of friendship and fair play. The establishment of the European Youth Olympic Festivals, combined with the success of the Youth Olympic Games, prove the determination with which the Olympic movement wishes to infuse the sports youth with the Olympic principles and ideals. We are honored to hand over the flame to you, Mrs. Den Besten,
chairwoman of the organizing committee of the European Youth Olympic Festival, Utrecht 2013, and we are kindly asking you to relay the light of Olympism and its symbolism for peace to our Dutch friends. We wish our very best for a successful European Youth Olympic Festival, which starts on July 14th in Utrecht. The Hellenic Olympic Committee and the Greek people share your vision and will be very happy with your success. Good luck and thank you. Παράδοση της φλόγας από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Utrecht 2013, κυρία Ρίντα Ντεν Μπέστεν. Handover of the flame by the HOC president to the chairwoman of the organizing committee Utrecht 2013, Mrs. Rita Den Besten. Χαιρετισμός της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Utrecht 2013, κυρία Ρίντα Ντεν Μπέστεν. Addressed by the chairwoman of the organizing committee Utrecht 2013, Mrs. Rita Den Besten. Πρώτα τα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την προσκλήση σας να έρθουμε στο Καλή Μαρμάρο για την τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας. Thank you. President of the Hellenic Olympic Committee, distinguished guests, first of all, I would like to express my gratitude to you for welcoming us here in the Panathinaik Stadium for the lighting ceremony. For the athletes of the European Youth Olympic Festival, the Olympic traditions are very important, as it is their first introduction to Olympism and usually the start of their route towards the Olympic Games. As we have seen in the past, competitors at EYOF grow out to become Olympic champions. That's why it's so important to have the real Olympic flame to inspire them. This will be the second time the Olympic flame has come to the Netherlands for the Games. In fact, it was at the Olympic Games of 1928 in Amsterdam that the tradition of the flame started. It is a big honor for us that the flame now returns to our country and in particular to our host city of EYOF 2013, Utrecht. To thank you for your hospitality, we would like to hand over a special gift. Our gift combines the most recognizable symbol of the Olympics with a famous icon of Utrecht, the 112-meter-high Dom Tower in the center of our historic city center. With the handmade candle, we can bring the flame and Utrecht together. And when this candle is completely burned, you can still enjoy the Dom Tower with this engraving of our city. Finally, we would also like to give you a book that explains all about the Treaty of Utrecht. This year, we're celebrating the fact that it's now exactly 300 years ago since the treaty in Utrecht was signed. And this marked the end of a period of wars. EYOF Utrecht 2013 is part of these celebrations. Mr. President, thank you for this beautiful ceremony. We are honored and inspired. We will bring the flame safely to our home in Utrecht and organize a big torch relay in the 4 days before the event. This torch relay will finish in our stadium during the grand opening ceremony
on Sunday, the 14th of July. We hope to see you all in Utrecht. Thank you. Ευχαριστώ. Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Exchange of commemorative presents. Από τον πρόεδρο της ΕΟΕ στην πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Ουτρέχτη 2013. From the HOC President, Mr. Spiros Kapralos, to the President of the Organizing Committee, Mrs. Rita Den Besten. Από την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρία Ρίντα Den Besten, προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριο Σπύρο Καπράλο. From the chairwoman of the IOF Utrecht 2013, Mrs. Rita Den Besten, to the president of the HOC, Mr. Spiros Kapralos. Αποχώρηση ιεριών. Departure of the priestesses. Προθιέρια Ινόμενη Γάκη, σε χορογραφία της Αρτέμιδος Ιγνατίου με τίτλο Καριάτιδες. Η μουσική σύνθεση είναι του Μιχάλη Μεσίνη. High Priestess is Ινόμενη Γάκη, in a choreography by Artemis Ignatiou, entitled Καριάτιδες. Musical composition by Μιχάλης Μεσίνης. Εθνικός ύμνος Ολλανδίας. National Anthem of the Netherlands.
Εθνικός ύμνος Ελλάδας. National Anthem of Greece. Αποχώρηση φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων. Departure of the Athens Philharmonic. Μαέστρος ο κύριος Δημήτρης Μίχας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία στην Ουτρέχτη. Thank you. Good luck, Utrecht.